Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς πήγε η πρώτη μέρα, πώς πήγαν τα πράγματα? Ας με επιτραπεί να πω στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή είδαμε τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανοίγουν χωρίς κανένα επιπλέον μέτρο για την ασφαλή λειτουργία τους. Είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε ήδη τρεις εβδομάδες από τότε που άνοιξαν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, δημοτικά νηπιαγωγεία, που αυτή τη στιγμή δεκάδες τμήματα είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων. Και λέμε χωρίς κανένα επιπλέον μέτρο, γιατί ξέρετε δεν αρκεί απλά οι μαθητές να βγουν τη μάσκα, να κρατάνε τις αποστάσεις ή να χρησιμοποιούν αντισηπτικό. Σήμερα τα σχολεία λειτουργούν με πολύ λιγότερο προσωπικό καθαριότητας από όσο πρέπει, για να τηρούνται τα ίδια τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκδώσει η Ειδική Επιτροπή των Δημοξιολόγων. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο 25 μαθητές κατά μέσο όρο να στεγάζονται σε αίθουσες 30 και 40 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. Ενώ δεν έχει πάρθει και κανένα μέτρο για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών προς τα σχολεία, γιατί εκεί πέρα είτε σε περιοχές της επαρχίας είτε σε σχολεία τα οποία χρησιμοποιείται, είναι διαδημοτικά και χρησιμοποιούνται σχολικά πούλμαν, οι μαθητές μπαίνουν ανά 50 μέσα στο σχολικό πούλμαν. Που όλη αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνει μια εκρηκτική κατάσταση να αγωνιούν. Να πούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα καλλιτεχνικά και τα μουσικά γυμνάσια που δεν άνοιξαν, γιατί έχουν κοινό σύλλογο διδασκόντων με τα λύκεια. Με αποτέλεσμα, αν το θέλετε, αυτό που λέμε, να διευρύνονται οι όροι ανισότιμης μορφωτικής διαδικασίας για τα παιδιά μας. Τα λύκεια έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα εκτός από τις κόκκινες περιοχές. Αυτό διαμορφώνει, όπως είπαμε, οξύνει την ανισότιμη μορφωτική διαδικασία. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο με αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση να φέρνει νομοσχέδιο για αλλαγή τις εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά φέτος, ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων, γιατί όλοι οι μαθητές δεν έχουν την ίδια δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα. Χιλιάδες μαθητές ήταν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν ίσχυε η τηλεκπαίδευση, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που ίσχυαν ή λόγω της έλλειψης ηλεκτρονικών μέσων. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή της ύλη, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τα μορφωτικά κενά που έχουν διαμορφωθεί όλη αυτή την περίοδο και να αντιμετωπιστούν με παιδαγωγικό τρόπο, για παράδειγμα να λειτουργήσουν άμεσα οι δομές ενισχυτικής διδασκαλίας. Είναι σημαντικό το να έχουμε ακόμα και τώρα προσλήψεις σε εκπαιδευτικού, ώστε με την αξιοποίηση αιθουσών να αιρεώσουν οι μαθητές της τάξης. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο με το άνοιγμα των σχολείων να έχουμε μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί αυτό το κόστος του τεστ να μετακυλιέται στους γονείς. Γιατί ξέρετε, έχει ανακοινωθεί ότι τεστ θα γίνεται σε μαθητές άνω των 16 ετών. Αν δηλαδή σε ένα δημοτικό ή σε ένα γυμνάσιο ένας μαθητής έχει κρούσμα και πρέπει άμεσα οι υπόλοιποι συμμαθητές του να κάνουν τεστ για να έχουμε, να το πούμε, απλά πρόληψη του ιού και τη διασπορά σε όλο το σχολείο, αυτό το κόστος μετακυλιέται στους γονείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Σαφώς και μετακυλιέται στους γονείς αυτό το κόστος, αλλά μπορεί και μια μητέρα που έχει ένα παιδάκι στο δημοτικό, όταν το πάει, να είναι ασυμπτωματική και να δημιουργήσει το πρόβλημα, ή και ένας μαθητής. Πάντως είναι ελλιπή όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν πολλά κενά και πολλά προβλήματα, έτσι όπως μας τα περιγράφετε. Και είναι σημαντικό να το λέτε εσείς που ζείτε την κατάσταση εκεί, γιατί έχετε αυτή την ιδιότητα και είστε γονιός. Πριν από λίγο έστειλε μήνυμα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ούτε εγώ το έχω, θα το ψάξω όμως στη συνέχεια της ημέρας και θα το δούμε και αύριο. Ήρθε απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το μήνυμα που μας έστειλε η κυρία Ζωή από τα Βρυλίσια, ότι στα γυμνάσια που έχουν λυκειακές τάξεις δεν θα γίνουν μαθήματα. Τηλεφωνούμε στο Υπουργείο και δεν το σηκώνει κανείς. Έχετε υπόψη σας κάτι γι' αυτό? Έχετε ενημερωθεί για... Ναι, ισχύει αυτό. Είναι αυτό που ανέφερα και πριν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στα καλλιτεχνικά και μουσικά γυμνάσια, τα οποία δεν ανοίγουν γιατί υπάρχει κοινό σύλλογο διδασκόντων με το λύκειο και έτσι δεν μπορεί να ξεκινήσει η μαθητική διαδικασία στους μαθητές του γυμνασίου. Είναι αυτό που ανέφερα ακριβώς πριν. Και βέβαια ισχύει και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ισχύσει. Όπως εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε συνολικότερα να ανοίξουν τα σχολεία και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Με όλα αυτά τα μέτρα που ανέφερα πριν, που εδώ και μήνες δυστυχώς δεν έχουν πάρθει με ευθύνη της κυβέρνησης. Ισχύει όμως αυτό που με ρωτήσατε. Μάλιστα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο απαντάτε και στην ακροάτριά μας. Έχετε σκοπό να κάνετε κάποιες κινήσεις στο επόμενο διάστημα με την κυρία Κεραμέως, ενδεχομένως κάποιο ραντεβού να ζητήσετε ως γονείς? Είναι
από την αρχή της σχολικής χρονιάς, από Σεπτέμβρη, έχουμε ζητήσει 4 φορές για 4 διαφορετικούς πολύ σημαντικούς λόγους ραντεβού με την Υπουργό Παιδείας. Δεν μας έχει δεχτεί ποτέ. Σας έχει απαντήσει, σας έχει βρει κάποια απάντηση ότι έχει φόρτο εργασίας κάτι ή απλά δεν σας απάντησε? Δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ. Και είναι βαριά η ευθύνη της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα. Να σας πω ότι έχουμε κάνει αρκετές κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο και ούτε τότε μας δέχτηκαν και μας έχουν δεχτεί. Και οι γονείς μαζικά συμμετέχουμε και σε όλη τη χώρα, σε όλα τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, διεκδικώντας πραγματικά ουσιαστικούς όρους υγιεινής και ασφάλειας για τη λειτουργία των σχολείων συνολικότερα. Καλά. Βέβαια, ένας υπουργός, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, θα ήταν να φωνάξει τους καθηγητές, ελάτε εδώ παιδιά, τι προβλήματα έχετε, να φωνάξει τους γονείς, ελάτε εδώ, τι προβλήματα έχετε, τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω, γιατί αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνουν οι υπουργοί και όχι να κάνουν βόλτες στα σχολεία για να έχουν πλάνα ή τηλεοράσεις ότι πήγε η υπουργός σε κάποιο σχολείο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κατηφέ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ελπίζω τα προβλήματα, ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να μην υπάρχει κάτι από όλο αυτό που συζητάμε, να ανοίξουν τα σχολεία και να είναι και τα παιδιά καλά και να υπάρχουν και πολλές επιτυχίες και πολλά παιδιά να μπουν στα δημόσια πανεπιστήμια για να πάνε καλά στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας με επιτραπεί να πω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ένα πράγμα, ότι για να λυθούν αυτά τα αιτήματα, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι δίκαια γιατί αγγίζουν και την ασφάλεια και την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών μας, εμείς καλούμε τους γονείς μέσα από τους συλλόγους γονέων, πραγματικά μαζί με τους παιδευτικούς και τους μαθητές, να τα προτάξουν αυτά τα αιτήματα για να τα διεκδικήσουμε όσο πιο μαζικά, για να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Ξέρετε, είναι αυτό, τώρα θα πιαστώ κι εγώ να προσθέσω σε αυτό που λέτε. Αυτό που είπατε, να διεκδικήσουμε. Το να διεκδικήσει ένας γονιός ανθρώπινες συνθήκες για το παιδί του στο σχολείο είναι διεκδίκηση τελικά ή είναι υποχρέωση της πολιτείας? Δηλαδή είναι ρουσφέτη, είναι υποχρέωση, είναι διεκδίκηση ή είναι υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης να προσπαθεί να έχει καλύτερες συνθήκες στα σχολιά, να έχει καθηγητές, να είναι καλά οι μαθητές, να υπάρχουν όλα όπως πρέπει τα βιβλία στην ώρα τους και να υπάρχει αρμονία σε αυτό? Κοιτάτε, ας με επιτραπεί λοιπόν να πω πολύ σύντομα ότι ξέρετε, ακόμα και αυτό που μπορεί να θεωρούμε αυτονόητο, δυστυχώς είναι χρόνιες πολιτικές που ασκούνται την εκπαίδευση. Διαδοχικά οι κυβερνήσεις με άξονα την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης έχουν διαμορφώσει συσσωρευμένα προβλήματα. Και αυτό που μπορεί να θεωρείται αυτονόητο, εμείς οι γονείς λέμε ότι πρέπει να το απαιτήσουμε, γιατί έχει να κάνει με τις ανάγκες των ίδιων των παιδιών μας και παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κατηφέ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.